Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νομοσχέδιο που αφήνει κατά τη γνώμη μας στο απειρόβλητο την ουσία και τον πυρήνα της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης στον ευαίσθητο τομέα ακριβώς της παιδικής προστασίας, την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των χρονίων πασχόντων, άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μένει δηλαδή εκτός ύλης του νομοσχεδίου ο στρατηγικός σχεδιασμός του συγκεκριμένου Υπουργείου με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Γιατί η περιβόητη κοινωνική συνοχή αποτελεί προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των εργαζομένων του λαού της νεολαίας στη βαρβαρότητα του συστήματος της εκμετάλλευσης και κατεπίεσης που γεννά και αναπαράγει τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανασφάλεια. Αυτό βάζει τη σφραγίδα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 95 εκατομμύριων ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, που το 1 τέταρτο είναι παιδιά. Αυτό βάζει τη σφραγίδα του στην Ελλάδα των 2,66 εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή προσπαθούν να επιβιώσουν με τα ελάχιστα. Μιλάτε δηλαδή για συνοχή σε μια κοινωνία που έχει ακριβώς το DNA της, τις κοινωνικές ανισότητες, κυρίως την ταξική ανισότητα και τους ταξικούς διαχωρισμούς. Οπότε και όποιοι αστικοί εξυγχρονισμοί περιλαμβάνονται στα άρθρα του νομοσχεδίου προωθούν ουσιαστικά με αυτό το νομοσχέδιο τον παραπάνω στρατηγικό σχεδιασμό. Να φέρω ένα παράδειγμα, το άρθρο 3. Ο βασικός πυρήνας των μέτρων παραμένει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της φτώχειας. Οι λεγόμενες στοχευμένες πολιτικές δράσεις και στοχευμένες παροχές μεταφράζονται για το λαό σε ελάχιστες παροχές στους πιο εξαθλειωμένους. Μας προβληματίζει ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται πλέον μέχρι και ιδιωτικούς φορείς στην απεξάρτηση, νομιμοποιώντας ουσιαστικά την ιδιωτικοποίηση και αυτού του ευαίσθητου τομέα. Αντίστοιχα, οι εξαγγελίες για εξορθολογισμό της πολιτικής επιδομάτων, για λειτουργία σχετικής ενιαίας ψηφιακής πύλης, καθώς και η υιοθέτηση προπληρωμένων καρτών, που περιλαμβάνεται έμεσα και σε σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου, δεν αλλάζει το κύριο, δηλαδή την πολιτική των νέων περικοπών, της καθυστερής και τα νέα εμπόδια στις πενιχρές παροχές. Όλες αυτές λοιπόν οι καινοτομίες δεν αλλάζουν τα ποσά που παραμένουν εξευτελιστικά. Με τέτοια μέτρα δεν μπορεί να υπάρξει καμία βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας όπως διατείνεται ο τίτλος του νομοσχεδίου. Και εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Για μας η φροντίδα και η αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας αποτελεί ανάγκη του παιδιού και θα πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν από ένα εκτεταμένο δίκτυο βρεφικών και παιδικών σταθμών με ευθύνη του κράτους για όλα τα παιδιά. Δεν μπορεί με αυτή την έννοια, όπως και άλλες ανάγκες του παιδιού, να εντάσσονται σε συγκεκριμένα υπουργεία και σε συγκεκριμένες γενικές γραμματείες που δεν έχουν να κάνουν με το ίδιο το παιδί. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στο ζήτημα της ολόπλευρης στήριξης των απροστάτευτων παιδιών. Στην αιτιολογική έκθεση ουσιαστικά αναπαράγεται μία κάλπικη αντιπαράθεση. Βέβαια το έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στο όνομα της αποιδρυματοποίησης. Φαίνεται δηλαδή σε αντιπαράθεση τις δομές παιδικής προστασίας με τα προγράμματα εξωιδρυματικής φροντίδας όπως η υιοθεσία και η αναδοχή. Πρόκειται βέβαια για κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λογαριάζει ως κόστος για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους την ολόπλευρη παιδική προστασία. Βέβαια, η πείρα και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δείξει ότι η λεγόμενη αποϊδρυματοποίηση δεν είναι παρά, να το πω έτσι, το αμπαλάζ για περαιτέρω επιδείνωσή της ήδη τραγικής κατάστασης αυτών των εξειδικευμένων δημόσιων δομών λόγω τραγικών ελλείψεων προσωπικού και πόρων. Επιδείνωση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωσή τους προκειμένου να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για ιδιωτικές δομές στον τομέα της παιδικής προστασίας. Όμως ένα απροστάτευτο παιδί έχει ανάγκη από ολόπλευρη επιστημονική κοινωνική στήριξη για να μπορέσει να επουλώσει τα τραύματά του.
Και αλήθεια, πώς την εξασφαλίζει αυτή η κυβέρνηση όταν έχει παγιωθεί απαράδεκτη κατάσταση της πολυήμερης παραμονής παιδιών σε παιδιατρικά νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε δημόσιες δομές παιδικής προστασίας. Ιδιαίτερα το άρθρο 7 είναι μια κοινική ομολογία της κυβέρνησης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες των περιφερειών και των δήμων, που έχουν ανάμεσα σε πολλά άλλα την ευθύνη και για την αναδοχή και την υιοθεσία, όπως και για τον έλεγχο της καταλληλότητας των υποψήφιων γονιών, αυτές λοιπόν οι κοινωνικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να είναι τραγικά υποστελεχωμένες. Γι' αυτό προβλέπεται με άρθρο τη δυνατότητα να λάβει την κοινωνική έρευνα κάποια κοινωνική υπηρεσία διπλανής περιφερειακής ενότητας. Οι κοινωνικές υπηρεσίες όμως δεν μπορούν να έχουν διεκπαιρετικό ρόλο, αλλά χρειάζεται να αποκτούν δεσμούς με τους ανθρώπους που υποστηρίζουν, να λειτουργούν συμβουλευτικά και υποστηρικτικά, να υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία και όχι μόνο πρόσωπες αποφάσεις που αφαιρούν στο μέλλον του παιδιού. Και αυτό προφανώς είναι σχεδόν αδύνατο όταν πρόκειται για κοινωνική υπηρεσία άλλης περιφερειακής ενότητας ή για πραγματογνώμονα. Για το ΚΚΕ, αυτός ο ευαίσθητος τομέας της παιδικής προστασίας πρέπει να είναι αποκλειστικά κρατική ευθύνη, χωρίς την εμπλοκή ιδιωτών, ΜΚΙΟ και άλλων. Σε σχέση τώρα με τη σύσταση και τη λειτουργία των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, είναι ενδεικτικό το εξής. Επί 10 μήνες, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που μεταφέρθηκαν στο νέο Υπουργείο αντιμετωπίζουν μια σειρά σημαντικά προβλήματα που με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας δεν έχουν επιληθεί. Στο νέο φορέα έχουν μεταφερθεί υπηρεσίες από διαφορετικά υπουργεία, οι οποίες στεγάζονται και σε διαφορετικούς χώρους. Γεγονός που δημιουργεί προφανές δυσλειτουργίες. Δεν γνωρίζουν ακόμα και σε ποια περιοχή θα εργάζονται. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν διαθέτει ούτε καν οργανισμό. Αυτό που πρέπει λοιπόν να απαντήσει η κυβέρνηση δεν είναι ποιες αρμοδιότητες θα έχει το ένα ή το άλλο διοικητικό τμήμα, αλλά πώς θα στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες, με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Γιατί η τραγική υποστελέχωση που κατήγγειλαν εξ αρχής οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους δημιουργεί ανασφάλεια στο προσωπικό. Από ό,τι φαίνεται, πολλές λειτουργίες του Υπουργείου θα καλυφθούν με την απαράδεκτη πρακτική που ισχύει και σήμερα των παράλληλων καθηκόντων. Όμως, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες σε μια σειρά υπηρεσίας είδαν τον όγκο της δουλειάς τους να διπλασιάζεται, καθώς καλούνται να εκτελούν καθήκοντα και διαδικασίες για δύο ξεχωριστά υπουργεία. Αντίστοιχη προφανώς είναι και η ανασφάλεια που επικρατεί στις εργαζόμενες και εργαζόμενους στο Δίκτυο Δομών για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών. Ιδιαίτερα σε συνθήκες που μας συγκλονίζουν περιστατικά βίας κατά των γυναικών, που φτάνουν μέχρι τη δολοφονία τους έξω από το αστυνομικό τμήμα όπου είχαν πάει για να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά τις επόμενες μέρες ήταν δημιουργίες των ΜΑΤ απέναντι στις κινητοποιήσεις που έγιναν έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Όπως εξάλλου γίνεται σε κάθε κινητοποίηση του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, του φοιτητικού κινήματος, σε κάθε κινητοποίηση που γίνεται για να υπερασπιστούμε τα σπίτια του λαού ενάντια στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις για να υποστηριχθούν οι τραπεζίτες και τα φαντς και πάνε να προχωρήσουν τους πληστηριασμούς. Γιατί αυτά είναι τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων αυτού του εχθρικού κράτους. Εχθρός ο λαός που αγωνίζεται, απροστάτευτη η ανθρώπινη ζωή. Και το ζήτημα είναι, αλήθεια, πώς αντιμετωπίζονται με τα άρθρα του νομοσχεδίου οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού στα συμβουλευτικά κέντρα, στους εξενώνες, ακόμα και στη γραμμή ΣΟΣ. Είναι τραγικά ερωτήματα, κυρία Υπουργέ, που έχει θέσει το ΚΚΕ και με ρωτήσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά εξακολουθούν να μένουν αναπάντητες. Γιατί όταν η χρηματοδότησή τους εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα με ημερομηνία λήξης, όταν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ακόμα και για χρόνια, ακόμα και 10 συναπτά χρόνια και βρίσκονται σε διαρκή ομοιρία, πώς ακριβώς να στηριχθεί το ζήτημα ιδιαίτερα της πρόληψης, αλλά και βέβαια της προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία.
Άλλωστε, πριν λίγο καιρό ήτανε που εργαζόμενοι και εργαζόμενες που στελεχώνουν κρίσιμες υπηρεσίες όπως η γραμμή ΣΟΣ 15900, το παρατηρητήριο ισότητας και το γραφείο υποστήριξης ισότητας έμειναν απλήρωτοι για 3 μήνες. Και δεν είναι η πρώτη φορά, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Το ΚΚΕ λοιπόν δεν εστιάζει την κριτική του στην οργανωτική δομή του Υπουργείου. Γιατί το ουσιαστικό είναι το περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής, η οποία είναι βαθιά ταξική και άδικη. Και αυτό, αν θέλετε, έχει το αποτύπωμά του και σε σχέση με την νεολαία. Γιατί ισχυρίζεστε ότι θέλετε να δώσετε κίνητρα στους θεσμούς τοπικής διοίκησης για να ασχοληθούν με τα προβλήματα της νεολαίας. Μα η νεολαία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έχει ανάγκη να δουλεύει στο αντικείμενο σπουδών της. Έχει ανάγκη να υποστηρίζεται από αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και υποδομές που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό. Έχει ανάγκη κατά τη διάρκεια των σπουδών από αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν συνθήκες στέγασης και οι φοιτητικές εστίες στην πλειοψηφία των Δήμων είναι ελάχιστες. Έχει ανάγκη κοινώς από όλα αυτά που του στερούν σήμερα η πολιτική της κυβέρνησης, ακριβώς γιατί υπερασπίζεται την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και επί της ουσίας δίνεται κίνητρα στην τοπική διοίκηση, όπως λέτε, αλλά χωρίς να εξασφαλίζεται την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση, πολύ περισσότερο δεν εξασφαλίζεται ένα τέτοιο επιστημονικό κεντρικό σχέδιο για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Γιατί έρχεται σε αντίθεση με αυτή την οικονομία και την κοινωνία που έχει στο επίκεντρο το επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος, τον ανελαίητο ανταγωνισμό και την βέβαια αναρχία. Οξυγόνο λοιπόν αγωνιστικής αισιοδοξίας, πραγματικό δίχτυ προστασίας, μπορεί να δοθεί με την ενίσχυση της πραγματικής εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι σε ένα σύστημα που κάνει τους εργαζόμενους, το λαό, την νεολαία να σφιχτιά, να νιώθει ανασφάλεια. Για τα άρθρα λοιπόν του νομοσχεδίου θα τοποθετηθούμε στις επόμενες επιτροπές. Επιφυλασσόμαστε.